Καλημέρα φίλοι και φίλες. Τι κάνατε? Ελπίζω να σας βρίσκω όλους καλά. Όλους καλά. Και τους φίλους μου, τους καινούριους. Αυτούς που γνώρισα και χθες στη συναυλία το Spitfire στην Τραπετσόνα. Στα λιπάσματα της Τραπετσόνας. Περάσαμε ένα ωραίο βραδάκι. Με τους Spitfire, αυτούς τους θρύλους της ελληνικής heavy metal μουσικής. Σήμερα έχουμε ένα ranking από μία μπάντα, ενώ είχα κανονίσει, η πραγματικότητα ήταν να κάνω ένα Spitfire βίντεο, ένα ranking για το Spitfire και μία αναδρομή στην ιστορία τους. Αυτό θα το κάνω λίγο αργότερα, και όταν λέω αργότερα δεν εννοώ σήμερα μες τη μέρα, λίγο αργότερα θα τα αφήσω λιγάκι να προχωρήσει και να κάνω ένα βίντεο το οποίο ήθελα να το κάνω καιρό και το αμελούσα και σήμερα επειδή βρήκα την ευκαιρία αυτή και έχω λίγο ελεύθερο χρόνο, αποφάσισα να το κάνω σήμερα, αυτό το βίντεο. Και μιλάμε για album ranking σε μια μπάντα η οποία ήταν φούλα δικημένη στην εποχή της, γιατί ενώ έπαιζε ένα καθαρό heavy rock, heavy metal ας πούμε, εκείνο τον καιρό, έτυχε να σκάσει μέσα στο κίνημα και το, η ενέκρηξη του grunge από το Seattle, και η μπάντα αυτή από το Seattle οπωσδήποτε ήταν και υπάρχει ακόμα και είναι από το Seattle, και κυνηγήθηκε από τους μεταλλάδες σαν κάτι κακό και κάτι μη μεταλλικό. Το χειρότερο δε ήταν ότι αυτή η μπάντα άνοιγε την περιοδία του Clash of the Titans σε εκείνη την εποχή μαζί με Slayer, Megadeth στη, δεν θυμάμαι, η τρίτη μπάντα ήταν η Testament αν θυμάμαι καλά, και η Alice in Chains. Για τους Alice in Chains μιλάω. Αλλά επειδή φάγανε τον πινελίκι της αρκούδας, συν του ότι τον καιρό εκείνο όταν αυτοί άνοιγαν αυτή την περιοδία την Clash of the Titans, το πρώτο τους άλμπουμ, το Facelift, πήγε στο νούμερο 1 στα Billboard στην Αμερική και ακυρώσαν όλη την περιοδία φυσικά σαν opening act του Clash of the Titans για να κάνουν τη δικιά τους headline περιοδία, γιατί ήταν ήδη superstars. Τα πινελίκια που έφαγαν αυτοί, που έφαγε αυτή η μπάντα τότε από τους οπαδούς των υπόλοιπων συγκροτημάτων, από τους μεταλλάδες, τους κολλημένους οι οποίοι δεν μπορούσαν να ακούσουν καθαρά τι παίζει η μπάντα και τη βάλαν μέσα σε ένα τη βάλαν μέσα ας πούμε σε, ένα, σε μια κατσαρόλα τουρλού τουρλού που είχε μέσα τους Nirvana που ήταν post-punk, τους Pearl Jam που ήταν επηρεασμένοι από Neil Young, βαρέως από Neil Young, τους Soundgarden οι οποίοι και αυτοί είχαν το grunge στοιχείο τους, είχαν έντονο μεν, αλλά απόδειξαν ότι είναι και παιδιά των Black Sabbath, των Led Zeppelin ας πούμε. Αυτό δεν λέγεται grunge κανονικά. Αλλά πάμε στους Alice in Chains, οποία ήταν μια μπάντα η οποία έδειχνε από την αρχή της καριέρας της ότι είναι μια μπάντα η οποία ψάχνεται και είχε πάρει τον ήχο των Black Sabbath και τον είχε κάνει δικό της, βγάζοντας ένα απόσταμα δική της μουσική. Οι Alice in Chains που λέτε μετά από αυτή τη φάση με το Clash of the Titans ορκίστηκαν ότι metal μπάντα support δεν θα ξαναπάρουν ή δεν θα πάρουν ποτέ στην καριέρα τους. Γιατί οι μεταλλάδες τους γύρισαν την πλάτη, ενώ και οι ίδιοι ήταν και είναι μεταλλάδες. Μην ξεχνάμε ότι ο αρχηγός τους, ο Τζέρι Καντρέλ, έχει γράψει και τραγούδια για τους Metal Church στο Hanging in the Balance. Για τσεκάρετε μερικοί να καταλάβετε τι εννοώ. Ή ο Chris Cornell των Soundgarden έχει γράψει τραγούδια τους Flotsam με Jetsam στο Dirt. Ξανατσεκάρετε να δείτε τι λέω. Αλλά επειδή μιλάμε για Alice in Chains, εγώ θεωρώ ότι είναι η πιο metal oriented μπάντα του λεγόμενου grunge. Δεν τους δέχομαι σαν grunge μπάντα, χάριν όμως συνεννόησης, και επειδή έχουν περάσει στο περισσότερο κοινό σαν grunge μπάντα, ας το πάρει το ποτάμι για τους λέω και εγώ grunge. Λοιπόν, αυτοί οι γκραντζάδες, παπάρια, ξεκίνησαν σαν μια μπάντα διασκευών σε αυτό που το grunge μισούσε.
στο glam metal ή hair metal της εποχής στην Αμερική. Οι Alice in Chains έβγαιναν και αυτοί με ψηλό girly χαρακτηριστικά, με περούκες και ιστορίες, διασκευάζοντας Motley Crue εκείνο τον καιρό. Για όσους έχουν αμφιβολία αν η Alice in Chains ήταν metal μπάντα ή όχι. Αν ήταν μια καθαρά grunge μπάντα, το grunge βγήκε για να καταστρέψει το glam. Η Alice in Chains ήταν μέρος αυτής της όλης φάσης του να εξοντώσουμε το ποζεριλίκι, το hair metal και όλα αυτά αργότερα, λόγω των συνθήκων και λόγω της συμπεριφοράς της metal σκηνής της εποχής απέναντί τους. Της metal, μάλλον όχι περισσότερο σκηνής, γιατί η metal σκηνή, δηλαδή η μουσική που προέρχονταν από το Seattle, όπως ας πούμε παράδειγμα η Nevermore, η Sanctuary και όλοι τέτοια συγκροτήματα, τους δέχτηκαν, και οι Metal Church φυσικά, όπως είπαμε και πριν, τους δέχτηκαν χωρίς δεύτερη κουβέντα. Ήτανε συνοδοιπόροι και φίλοι και βγαίναν μαζί σε όλα τα bars και ακούγανε μουσικές μαζί και όλα αυτά. Τέλος πάντων, ας αφήσουμε τώρα αυτό, το έκανα σαν πρόλογο για να καταλάβουν μερικοί ότι τσάμπα το σάλιο. Και τσάμπα χάσαμε τόσα χρόνια καλής μουσικής για μερικά κολλήματα. Από εκεί και πέρα πάμε στο ranking, αμέσως τώρα στο ranking που αφορά τους Alice in fucking Chains. Και το πρώτο μου το λιγότερο αγαπημένο μου άλμπουμ είναι αυτό που θα σας δείξω αμέσως τώρα. Και είναι το εργαλείο. Κόκκινο. Θα ξεχάσω την εικόνα. The God Put Dinosaurs Here. Το πρώτο τελευταίο τους άλμπουμ. The Devil Put Dinosaurs Here. Όχι, The God, The Devil. Είναι το πρώτο τελευταίο τους άλμπουμ που βγάλανε μετά την είναι της επανασύνδεσης. Είναι Post Union Album. Με το νέο του τραγουδιστή στη θέση του συγχωρεμένου Lane Staley, ο οποίος έφυγε από χρήση ναρκωτικών πριν σχεδόν από 15 χρόνια και βρέθηκε και μάλιστα μετά από 20 μέρες. Κανένας δεν ενδιαφέρθηκε να δει πού έχει χαθεί εκείνο τον καιρό. Αλλά μια βασανισμένη ψυχή κι αυτός και ένας δυνατός ναρκωμανής, ηρωινομανής, ο οποίος κατάσπισε την καριέρα του και το μέλλον του και το ταλέντο του με τη χαρακτηριστική του φωνή, με τις διπλές αρμονίες μαζί με τον Jerry Cantrell. Ο δίσκος αυτός είναι εκπληκτικός δίσκος. Εδώ δεν πάλι να πω ότι οι Alice in Chains για μένα δεν έχουν κακό δίσκο. Όλοι οι δίσκοι τους είναι απίστευτοι. Πολύ μουσική, πολύ καλή μουσική. Και περνάς ευχάριστα. Περνάς πάρα πολύ καλά με τη μουσική τους, γιατί έχουν αυτή και τη ζεστασιά, ας πούμε, του hard και της μουσικής του 70's. Συν φυσικά τα πιο blues στοιχεία ή τα Sabbath στοιχεία. Λοιπόν, αυτό είναι το λιγότερο αγαπημένο μου, αλλά είναι ένας φανταστικός δίσκος. Εντάξει, ωραία. Συνεχίζουμε. Επόμενο είναι το σκοτάδι, το πιο σκοτεινό άλμπουμ των Alice in Chains, το ομώνυμο. Το τρίτο άλμπουμ των Alice in Chains με την σύνθεση με το Lane Staley στα φωνητικά. Μετά από αυτό το άλμπουμ αρχίζει η πτώση και η διάλυση φυσικά. Αυτό το αλμπουμάκι εδώ, το ομώνυμο, με το σκυλό απ' έξω. Ένα σκοτεινό άλμπουμ, το οποίο για όσους ξέραν τι συμβαίνει στο στρατόπεδο με τα ναρκωτικά γενικά, στο στρατόπεδο το Alice in Chains, κατάλαβαν αμέσως για ποιο λόγο αυτό το άλμπουμ είναι τόσο σκατένια μαύρο. Πολύ καλό άλμπουμ και αυτό, έντονα συναισθήματα προς τα κάτω όμως, όχι προς τα πάνω, όχι ανάτασης, αλλά μιζέριας περισσότερο. Και τίποτα άλλο, ένα απλά φανταστικό άλμπουμ, αλλά πολύ μαύρο για τους Alice in Chains και πολύ εσωστρεφές, σε σημείο φυσικά να μην, πώς το λένε, να μην το δεχτεί ο κόσμος όπως δέχτηκε τα δύο πρώτα, ας πούμε, που ήταν
πιο ανοιχτά albums συγκριτικά με αυτό. Εννοώ πάντα φυσικά όχι μόνο τη στιχουργία του δίσκου, αλλά εννοώ φυσικά και την μουσική του δίσκου, έτσι. Δεν σε έκανε να τρελαίνεσαι, να χοροπηδάς, αλλά σε έκανε να κάθεσαι κάτω και να απορρίσεις τώρα τι γίνεται, ας πούμε. Να το σκέφτεσαι αλλιώς. Λοιπόν, επόμενο αγαπημένο. Συγγνώμη, να βρω... Να, το εδώ είμαστε. Rainier Fog. Το βινήλιο, η τελευταία τους κυκλοφορία. Εδώ είμαστε. Τελευταία κυκλοφορία των Alice in Chains, ένα διπλό βινήλιο. Φανταστικό άλμπουμ. Φανταστικό, φανταστικό. Φοβερές κιθάρες, επιρροές από country μουσική μέσα σε κάποια σημεία. Από αμερικάνικη folk, ας το πούμε και έτσι. Blues, όπως πάντα. Φοβερές αυτοσχεδιαστικές τάσεις. Τρομερό άλμπουμ και το οποίο απόδειξε για άλλη μια φορά ότι όταν θέλει ο Τζέρι Καντρέλ μπορεί να κάνει θαύματα. Αυτός ο άνθρωπος είναι από τους μεγάλους συνθέτες που έχουν εμφανιστεί από τη δεκαετία του 90 και μετά. Φοβερός συνθέτης. Από τη στιγμή που έχει γράψει όλη αυτή τη μουσική για τους Alice in Chains, έχει γράψει για εξωτερικές, για άλλες μπάντες, όπως είπαμε, Metal Church πριν, αλλά έχει κάνει και τα προσωπικά του albums, με κορυφαίο το Degradation Day, αυτό με το πράσινο εξώφυλλο, ξέρω εγώ, με τα λουλούδια, φυτάτσι στο διάλογο είναι, που σε αυτό το δίσκο παίζει στον μπάσο ο Ρόμπερτ Τουχίγιο και στα drums είναι ο Mike Bourdin, τον Faith No Fucking More. Αυτό ήταν Rainier Fog, το αγαπημένο μου, όπως στη σειρά, όπως σας είπα, ένα φοβερό album, το τελευταίο του μέχρι σήμερα. Επόμενο αγαπημένο, Alice in Chains, είναι το Black Gives Way to Blue. Είναι το πρώτο άλμπουμ της επανασύνδεσης των Alice in Chains με καινούριο πια τραγουδιστή, γιατί ο Lane έχει φύγει από κοντά μας και όλοι παθαίνουμε πλάκα και λέμε δεν μπορεί, κάποιος μας δουλεύει. Κάποιος μας δουλεύει πραγματικά, γιατί δεν μπορεί αυτός ο δίσκος να βγει και τώρα. Κάπου ήτανε σε κάποια συρτάρια παρατημένος και τον βγάλανε τώρα για να μας κάνουν πλάκα. Δηλαδή κάποιος που δεν θα γνώριζε ότι ο Lane Staley έχει φύγει, θα νόμιζε ότι είναι ζωντανός κανονικά και συμμετέχει στην επανασύνδεση. Αυτό ήταν που πάθαμε τότε με τον Duval, τον τραγουδιστή, που με τις αρμονίες που έκανε με τον Jerry Cantrell μαζί, μας έκανε να ξεχάσουμε ότι ο Lane δεν ζει και δεν είναι πια μέλος και τραγουδιστής των Alice in Chains. Φοβερό άλμπουμ, το θεωρώ το καλύτερο της επανασύνδεσης των Alice in Chains και ένα απαραίτητο συμπλήρωμα για κάποιους που δεν θέλουν να έχουν πολλά από Chains, αλλά θέλουν να έχουν τρία αλμπουμάκια. Αυτό είναι το τρίτο που θα πρότεινα στη σειρά, γιατί πάντα πρώτα θα λέω τα δύο πρώτα, τα οποία θα δούμε όμως πώς τα έχω στη σειρά βάλει, πώς τα έχω τοποθετήσει εγώ τα δύο πρώτα. Σε αντίθεση με τους περισσότερους οπαδούς των Alice in Chains, αυτοί που βάζουν πρώτο, οι περισσότεροι τουλάχιστον βάζουν πρώτο το facelift, εγώ το βάζω δεύτερο, καλύτερο. Facelift, το πρώτο τους άλμπουμ, για μένα είναι δεύτερο στην προτίμηση. Εδώ πέρα φυσικά έχουμε τα τραγούδια που... το Man in the Box, μιλάμε τραγούδια τα οποία Love, Hate, Love. Ειδικά όσοι έχουν δει το τζαμάρισμα από τη συναυλία τους, από τη βιντεοκασέτα που είχαν βγάλει τη δεκαετία του 90, που παίζουν τραγούδια από το facelift, είναι από την πρώτη τους εποχή και η βιντεοκασέτα έχει βγει μετά την κυκλοφορία του πρώτου δίσκου. Η εκτέλεση του Love Hate Love είναι σπαραχτική, δηλαδή λέει Στέλη, προσκυνάω, τίποτα άλλο. Ο άνθρωπος Θεός. Και είμαι μακριά μαλλιά ακόμα τότε. Μεν, αλλά λίγο καιρό αργότερα θα κουρευτεί. Αλλά έχει μακριά μαλλιά κάποτε, ακόμα και αυτός ο τρομερός Lane Staley. Εδώ πέρα υπάρχει το Bleed the Freak, τραγουδάρα. Σίγουρα όμως αυτό που ξεχωρίζει εδώ μέσα είναι το Man in the Box, το οποίο ήταν και το single του δίσκου. Facelift, φοβερό άλμπουμ και το πρώτο τους, η πρώτη τους κυκλοφορία. Και πάμε στο πιο αγαπημένο μου απ' όλα, που είναι φυσικά το Dirt. Το δεύτερο άλμπουμ των Alice in Chains, που μόνο εγώ λείπω από μέσα. Them Bones,
Rooster, Godsmack, Angry Chair και φυσικά το υπερχίτ Wood. Τραγουδάρες τρομερές, φοβερές, ιστορικές τραγουδάρες οι οποίες ακούγονται μέχρι σήμερα φρεσκότατες. Εγώ να σας πω το αγαπημένο μου κομμάτι Alice in Chains είναι σε αυτό το δίσκο, στο Dirt, και είναι το Angry Chair με το φανταστικό βίντεο κλιπ. Όσοι το έχετε δει, σπεύστε στο YouTube να το δείτε. Αλλά αυτό το τραγούδι, αν δεν είναι ένας progressive rock, θα πω, δεν σας λέω metal, μην παρεξηγηθείτε μερικοί, αν δεν είναι ένας ύμνος του progressive rock, τότε τι μπορεί να είναι. Φοβερό τραγούδι, ειδικά στα verses που τραγουδάει, όχι στο refrain, στο λεγόμενο refrain, γιατί ο τίτλος Angry Chair ακούγεται στα verses, δηλαδή στα πρώτα σημεία πριν έρθει το refrain. Άρα συνήθως τα refrain έχουν τον τίτλο του τραγουδιού, γι' αυτό το ξεχωρίζω και το λέω έτσι. Τα verses που τραγουδάει πριν μπει το refrain ο Lane μαζί με τον Jerry, στη δεύτερη φωνή, τον μπάσο του Mike Inez, εκπληκτικό, φοβερό, απίστευτο και αυτό. Ο μεγάλος Mike Inez, ο οποίος αργότερα θα κάνει και το No More Tears με τον Ρόζι. Μπαμ μπαμ, δηλαδή φοβερά πράγματα, φοβερή μουσική όλη αυτή. Και αυτός ο δίσκος για μένα είναι το καλύτερο grunge, μια και είπαμε ας ονομάσω grunge, album ever μαζί με τον Bad Motorfinger, τον Soundgarden φυσικά. Και τον Nevermind, τον Nirvana, του οποίου δίσκου δεν είμαι και τόσο φαν τρελός, ειδικά με τους Nirvana δεν είμαι ο τρελός φαν, έτσι. Παραδέχομαι όμως την επιδραστικότητά τους και ότι γράφανε εύπεπτα σφινάκια τραγουδάκια, μικρά τραγουδάκια τα οποία μένα στο μυαλό, και παραδέχομαι και την δυνότητα του Kurt Cobain σαν οντότητα και σαν συνθέτη. Από εκεί και πέρα δεν ήμουν ποτέ ο φαν, ας πούμε, εμένα η τριάδα μου, για να καταλάβετε, ας πούμε, στο grunge είναι Alice in Chains, η Soundgarden και η Pearl Jam περισσότερο. Προτιμάω αυτό τον Neil Young ήχο που είχε με τους Crazy Horse ο Neil Young, ή αυτός ο ήχος του Harvest του Neil Young, περασμένο σε ένα φίλτρο πιο ροκάδικο. Αλλά ενώ είναι πιο ροκάδικες οι συνθέσεις όμως, δεν είναι πιο σκληρές με την έννοια ότι το έχω τερματίσει στη σκληρότητα, το παίζω πιο hard, πιο σκληρά, όχι metal, καμιά σχέση. Το παίζω πιο hard rockizon, ας πούμε, όχι, καμιά σχέση. Είναι σαν να ακούς Neil Young με τη φωνή και τη χρειά, η μισή χρειά, ας πούμε, του Eddie Vedder, οφείλεται στη χρειά του Neil Young, η μισή χρειά του Eddie Vedder, του τραγουδιστή των Pearl Jam. Και ειδικά το πρώτο Pearl Jam, το οποίο είναι αδυσόπιτο άλμπουμ, με τα Jeremy και I'm Alive, τα οποία είναι τραγούδια που τα ακούς και να μην ξέρεις την πάντα είναι, τα τραγουδάς και είναι τραγούδια που κολλάνε και μένουν στο μυαλό σου. Αυτό ήταν όμως το βίντεο τώρα για τους Alice in Chains, μια πολύ αδικημένη μπάντα, ειδικά αδικημένη από πολλές δεν είναι, αλλά είναι αδικημένη από τους οπαδούς του metal. Κακός έγινε αυτό που έγινε τότε και χάσαμε μια μπάντα η οποία με την εκτόξευση που είχε εμπορικά και με τις πωλήσεις που έκανε τότε, θα είχε βοηθήσει πάρα πολύ το metal στο να μην πεθαίνει το metal, αλλά να παραμένει ζωντανό. Μια μπάντα η οποία δήλωνε metal τότε, αλλά επειδή βγήκε τον ίδιο καιρό που έβγαινε όλο το grunge με τις punk επιρροές, γιατί το grunge είναι μια μίξη του punk, όπως η Nirvana, η οποία είναι βαθαίως επηρεασμένη από Melvins και από διάφορες μπάντες, ας πω hardcore αμερικάνικες, αλλά του πρώτης γενιάς, δηλαδή τέλη του 70, έτσι, αρχές 80, συν κάποια αυτά τα στοιχεία, τα folk που είπαμε πριν από Neil Young και όλα αυτά, και απ' την άλλη χάσαμε την ευκαιρία να έχουμε μια μπάντα η οποία θα αποστήριζε το metal και θα το κράταγε ζωντανό, γιατί την ονομάσαμε Sony και καλά Grunge επειδή ήταν το Seattle. Δεν πειράζει. Ποτέ δεν είναι αργά να αναθεωρήσουμε όλοι μας, ακόμα και αυτοί που βρίζαμε τότε,
Και αν και εγώ δεν έβριζα, αλλά δεν θέλω να κατηγορώ κάποιον, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, έτσι. Βρίζαμε, αναθεωρήσουμε, λέω, όλοι μας μαζί. Για να μην νομίζετε ότι ταχώνω σε κάποιον, έτσι. Γιατί αυτή η μπάντα άξιζε περισσότερα από τους μεταλλάδες, πράγματα που δεν έλαβε όμως τότε. Ευτυχώς σήμερα αναγνωρίζεται σιγά σιγά, αλλά γιατί όχι στην εποχή που έγινε όμως. Αυτό. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, παρακολουθήστε το βιντεάκι μου. Το Spitfire το βίντεο θα γίνει, αλλά θα γίνει σε χρόνο που θα είμαι πιο προετοιμασμένος. Κάποια βίντεο θέλω να τα έχω καλύτερα προετοιμασμένα, ώστε να βγουν με το αποτέλεσμα να βγει όπως το θέλω εγώ, χωρίς ελλείψεις και χωρίς κάποιες ελλείψεις, παραλείψεις και ανακρίβειες. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ, καλή σας ημέρα και καλό κουράγιο με τη ζέστη και πάλι. Γεια σας.